Τον έντονο προβληματισμό του εκφράζει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης για τη φετινή εικόνα των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο τοπικό ακαδημαϊκό ίδρυμα καταγράφηκε μείωση των βάσεων σε όλα τα παλιά τμήματα, ενώ στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος οι βάσεις υποχώρησαν κατά σχεδόν 3.500 μόρια. Ο κ. Μαμούρης εκτιμά ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εικόνα το σχέδιο συγχωνεύσεων των πανεπιστημίων με τα ΤΕΗ. Οι καταργήσεις των ΤΕΗ, των τμήματων, έδωσε την ευκαιρία αφενός σε πάρα πολλά άτομα να ονειρεύονται ότι μπορούν να έχουν μια εκπαίδευση πανεπιστημιακού επίπεδου, αλλά την άλλη δημιούργησε και πάρα πολλές ανασφάλειες όπως την επιλογή των τμήματων. Διότι τμήματα τα οποία δεν είναι. Είναι καινούργια, δεν είναι παραδοσιακά και δημιουργούνται για πρώτη φορά και μάλιστα ο κόσμος πιστεύει πολλά από αυτά τα τμήματα δημιουργούνται ως προέκταση των ΤΕΗ, κάτι το οποίο είναι τελείως αναγκαίες όσον αφορά το Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, διστάζει να τα δηλώσει. Ως εκ τούτου έχουμε μια ανακατανομή και των βάσεων και των προτιμήσεων. Και αυτό θα το δούμε και στις επόμενες, πιστεύω, χρονιές εισαγωγής για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Σε 11 από τα 17 νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα λειτουργήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, οι φοιτητές περνούν με λιγότερα από 10.000 μόρια. Μάλιστα, στο τμήμα διοίκησης επιχείρησεων στη Λάρισα, οι φοιτητές εισέρχονται με μόλις 1.680 μόρια. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εισαγωγή, γιατί διάβαζα το πρωί χωρίς το ξέρω, υπάρχουν 0,8 μέσος όρος εισάγονται άτομα σε διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα. Αυτό θα πρέπει πραγματικά να το δούμε πολύ σοβαρά. Έτσι. Επιστήμονες θα είναι ουσιαστικά από εδώ και πέρα. Τι θέλει το κάθε ίδρυμα να έχει ως δυναμικό φοιτητικό και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναδιαρθρώσουμε ριζικά και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εγώ πιστεύω ότι εδώ βλέπουμε πραγματικά την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν οι εισαγωγοί με πολύ λίγα μόρια, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ρωτήθηκε για το αν πρέπει να νομοθετηθεί ξανά το μέτρο της βάσης του 10 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι η βάση του 10, είναι το τι ακριβώς θέλει και η πολιτική ηγεσία ως εθνική στρατηγική, έτσι, αυτό το λέει η πολιτική ηγεσία, και το κάθε πανεπιστήμιο και το κάθε τμήμα ξεχωριστά να εκπαιδεύει. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Η βάση του 10 δεν λέει τίποτα, είναι μια υπεραπλούστευση η οποία δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει, θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα, διότι θα έχετε χρονιές που τα 2/3 των φοιτητών μπορεί να είναι των υποψηφίων, συγγνώμη, μπορεί να είναι εκτός πολλών, και θα έχετε και την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη χρονιά που τα 2/3 θα είναι εκτός πολλών. Είναι λίγο άδικο και δεν βοηθάει κανέναν.